Δεν θα του απαντήσω στο ύφος του. Δεν θα του κάνω τη χάρη αυτή. Όμως του λέω πως είτε έχει ασυλία είτε όχι μετά τις εκλογές, έρχονται και τα ποινικά δικαστήρια και τα αστικά. Και στα αστικά δικαστήρια δεν υπάρχει, Παύλο Πολάκη, ασυλία. Στην αγωγή δεν έχει ασυλία. Θα το πάρω το κοπάδι δηλαδή. Το κοπάδι στην Κρήτη θα το πάρω και θα στηθεί το γλέντι. Και πριν αλέκτορ φωνήσε τρεις, που λέει και το Ευαγγέλιο, με το που έκανα την ανάρτηση ότι ζήτησες συγγνώμη από τον Τζίπρα, αλλά δεν ζήτησες μόνο από αυτόν, δεν ζήτησες συγγνώμη από αυτούς που έφυξες, που στοχοποίησες, που προσέβαλες, που λάσποσες, ήρθε από κάτω και τι μου γράψε, να ζητήσω συγγνώμη εγώ από τον ελληνικό λαό για τα τελευταία 13 χρόνια. Τι λες ρε καλλιτέχνη, ψήφισα εγώ μνημόνια όπως εσύ? Υποστήριξα εγώ μνημόνια όπως εσύ? Τι λες ρε άσχετε, άσχετε, άθλιε, συκοφάντη, βρωμιάρι. Εσύ να ζητήσεις συγγνώμη που υποσχόσουν στους πολίτες ότι θα καταργήσεις τα μνημόνια και πήγες και τα ψήφισες και τα εφάρμοσες. Δεν θα ξαναμιλήσω για τον Παύλο Πολάκη. Είναι η τελευταία φορά σήμερα. Η πρώτη και η τελευταία. Γιατί όπως θυμάστε εγώ ούτε τον έχω κατηγορήσει ποτέ. Αστιάκια κάναμε με ορισμένες από τις κινήσεις του, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι για αστεία ο τύπος. Είναι επικίνδυνος.